Προφανώς ο Χάρης Γεωργιάδης αναζητά την ευθυξία. Εάν ήθελαν να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο με μόνο συμφέρον, το συμφέρον του κυπριακού λαού, τότε θα ήταν πολύ πιο ταπεινοί, θα έσκυβαν το κεφάλι και δεν θα έκαναν προκλητικές δηλώσεις όπως αυτές που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις τελευταίες τρεις μέρες. Ποιες είναι οι προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου? Δεν τον ακούσατε? Εδώ ο κύριος Σταβέρο Φινοφίτου επιχείρησε στην Ολομέλεια να καλύψει τις άστοχες δηλώσεις του Χάρη Γεωργιάδη και του εκπροσώπου της Κεντρικής Τράπεζας που προκάλεσαν πάνγκραν, έτρεχε ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του μετά την καταστροφολογία στην Ολομέλεια για να βάλουν πιστόλι στον κρόταφο της Βουλής. Και δύο ώρες μετά βγήκε ο κύριος Προδρόμου και ήταν ακόμη πιο προκλητικός. Αυτή τη στιγμή κοροϊδεύουν τον λαό. Γιατί οι παρετήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπίας δεν είναι αυτοί που έκαναν κουμάντο. Κουμάντον έκανε ο κύριος Χατζηγιάννης, ο κύριος Σταυρινίδης και αυτόν είναι οι παραπλανητικές δηλώσεις που πρωταγωνιστούσαν στα μέσα ενημέρωσης πριν τις προεδρικές εκλογές. Έφυγαν εκείνοι και αυτοί οι δύο που είχαν πραγματική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη εξακολουθούν να μένουν εκεί και μάλιστα χωρίς εποπτεία. Δεύτερον, Γενικός Αγγελέας, ακόμα περιμένουμε γνωμοδότηση και τοποθέτηση για τις συμβάσεις που δεσμεύουν το κράτος με δισεκατομμύρια ευρώ, τις οποίες αρνούνται να στείλουν στο Γενικό Εισαγγελέα. Προφανώς ξέρουν τι θα τους πει για την ετεροβαρή συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα. Κύριε... Για να έχουμε λοιπόν έναν ειλικρινή διάλογο, έπρεπε όλοι αυτοί οι οποίοι έφτεξαν και έχουν βαρύτατες ευθύνες συμπεριλαμβανομένου του Χάρη Γεωργιάδη, γιατί εκείνος επέλεξε την διοίκηση και κόφευε σε όλα σα του έλεγε και η κεντρική και ο εποπτικός μηχανισμός, να απομακρυνθούν. Δεύτερον, μίλησε για μαστίγιον ο κύριος Νεοφίτου και θα το πάρω αυτό που είπε. Θέλετε να μου πείτε ποιος θα είναι ο έλεγχος που θα έχει η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με τη διαχείριση που θα κάνει, ούτως ώστε τα τόσα δισεκατομμύρια που επικρέμονται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του Κύπριου φορολογούμενου να μην χρειαστούν να καταβληθούν από το κράτος? Δεν υπάρχει εποπτικός μηχανισμός τέτοιος που να ελέγχει την Ελληνική Τράπεζα. Και να θυμίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, στην προσπάθεια τους να αποποιηθούν ευθυνών, τα έριξαν πάνω στην κεντρική. Άρα εμείς, μία κεντρική που η κυβέρνηση την κρίνει προβληματική, θα την εμπιστευθούμε ότι θα ασκήσει τέτοιον εποπτικών έλεγχο που θα γίνει σωστή διαχείριση και τα δισεκατομμύρια με τα οποία εγγυάται ο Κύπριος φορολογούμενος τους μετόχους της ελληνικής δεν θα πάνε στράφη. Κυρία Χαραλαμπίδου, το Δίκο έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι όρους για να εγκρίνει τη συμφωνία. Γιατί λέει και ο κύριος Αντωνιάδης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί δεν μας άφησε άλλη επιλογή η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Μάλιστα. Θεωρείτε και εσείς ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή? Εσείς θέτετε κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να εγκρίνετε τη συμφωνία? Θα σας απαντήσω. Για μας, να μιλήσω για μένα προσωπικά, ναι, γιατί εσάς. Αύριο συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή την Πέμπτη του ΑΚΕΛ, οπότε θα πάρουν απόφαση η Κεντρική Επιτροπή. Είναι μπρος γκρεμός, πίσω γκρεμός. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι για την εποπτεία και το πλαίσιο εποπτείας που θα ασκηθεί στην Ελληνική Τράπεζα για να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού, από τη στιγμή που δεν έχουμε σαφέστατη τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα για αυτές τις συμβάσεις με τις οποίες φορτώνουν τον Κύπριο φορολογούμενο, από τη στιγμή που δεν ακούσαμε ένα μέα κούλπα από τους κυβερνώντες και επιχειρούν με τη συνήθι πρακτική να θολώσουν τα νερά, πού θα ταξιδέψουμε? Στο άγνωστο με βάρκαν την ελπίδα? Δηλαδή, ποια είναι η υποχώρηση που αυτή η κυβέρνηση που μας έφερε ενώπιον καταστροφής έλαβε για να πιστούμε επιπλέον ότι οι προθέσεις τους είναι ειλικρινείς, ότι θα φέρουν νομοσχέδια για πιο σοβαρή εποπτικό έλεγχο, ότι αυτά τα δισεκατομμύρια που θα εγγυηθεί ο Κύπριος φορολογούμενος δεν θα πάσει σε μια μαύρη τρύπα και να έχουμε χειρότερα προβλήματα? Και θα βάλω ακόμα ένα προβληματισμό. Αν δεν το ψηφίσατε όμως, κυρία Χαραλαμπίδου, επειδή είπατε για το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αν δεν το ψηφίσατε, ωραία, είναι στο γνωστό. Θα πάω και παρακάτω ένα βήμα. Η Ελληνική Τράπεζα είναι πολύ μικρότερη από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Εσείς τώρα μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι έχετε διαχειριστικές και οργανωτικές δομές για να διοικήσει έναν τέτοιου όγκου τραπεζικών οργανισμών? Και αν καταρρεύσει η Ελληνική σε 18 μήνες, θα με φέρετε εδώ όπως κάνατε στο παρελθόν κάποιοι δημοσιογράφοι με τη λαϊκή και θα μας λέτε πού ήταν το μυαλό σας να μελετήσετε σοβαρά και να επιμένετε να έρθουν τα σχέδια για τον εποπτικό μηχανισμό, για την κεντρική τράπεζα, γι' αυτό, για το άλλο στη Βουλή, πριν ψηφίσετε? Έφεραν σήμερα τα νομοσχέδια και επιμένουν για ψήφιση πριν την Παρασκευή. Ελάτε εσείς και αναλάβετε την ευθύνη να διαβάσετε πίσω από τις γραμμές του νομοσχεδίου. Δηλαδή, δεν εμπιστεύομαι κανέναν ιδιώτη μέτοχον της Ελληνικής, ο οποίος με τις αγορές και τις ανταλλαγές πακέτων που γίνονται τώρα θα αποκτήσει και έλεγχο, και δεν είμαι σε διάθεση να διακυβεύω το μέλλον του τόπου μου δημιουργώντας ένα δεύτερον Ανδρέα Βγενόπουλο. Αυτό όσον αφορά την Ελληνική. Δεύτερον, αν θέλετε όλοι να είμαστε σοβαροί, ενδυναμώστε τον εποπτικό έλεγχο των τραπεζών, ούτως ώστε ακριβώς να μην υπάρχει κίνδυνος για τέτοια φαινόμενα. Η Κεντρική Τράπεζα. Να μην υπάρχει κίνδυνος. Ακούσατε τι είπε η κυβέρνηση για την Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, δεύτερον, όσον αφορά όλες αυτές τις υποχρεώσεις για τις συμβάσεις, για τις εγγυήσεις που ανέλαβε η τράπεζα, η κυβέρνηση, και βάζει πάνω από τον Κύπρο φορολογούμενο δισεκατομμύρια, να μας πούν τι ανταλλάγματα θα πάρουν, που δεν θα πάρουν τίποτα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν ανακτηθούν τα δάνεια, θα την πληρώσει ο Κύπρος φορολογούμενος. Αν ανακτηθούν, θα είναι κέρδη για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας. Τόσο καλά τα κανόνισε η κυβέρνησή μας. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Ποιος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Αμιλιώτη? Ο κύριος Χατζηγιάννης. Ποιος ευρέθηκε γενικός διευθυντής, που τώρα δεν παραιτήθηκε ακόμα και έπρεπε πρώτος να βάλει την παραίτησή του? Ο κύριος Χατζηγιάννης. Πώς ευρέθηκε από πρόεδρος της Επιτροπής γενικός διευθυντής? Διαβάστε την έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Με παράτυπες διαδικασίες για να βολευτεί στη συγκεκριμένη θέση. Και αν ο κύριος Ψαράς έβλεπε τις δηλώσεις όλων αυτών των κυρίων που πανηγύριζαν στις τηλεοράσεις από Χατζηγιάννη, Σταυρινίδη και Βάλε, θα καταλάβαινε σε τι ανθούσαν κατάσταση προεκλογικά μας παρουσίαζαν το συνεργατισμό.